θα λέγα, και μια πολιτική η οποία υλοποιήθηκε χάρη στις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης. Και είδατε ότι σε κρίσιμες στιγμές σαν αυτήν έπαιξε ένα ορισμένο ρόλο. Βεβαίως θα το κρίνουμε, αλλά έπαιξε ρόλο. Δεν μπορεί να είναι τελείως αδιάφορο αυτό τη στιγμή που και ο ίδιος ο Ταγί Περντογάν ασχολείται και λέει τις δηλώσεις που λέει για τον κύριο Μακρόν. Πάντως, δεν δείξαμε κι εμείς από την πλευρά μας όλους αυτούς τους μήνες, ενώ έχουμε μια σειρά μεγάλων προκλήσεων. Έτσι. Θα επαναλάβω. Είχαν συλλάβει δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Έχουν κάνει μια σειρά παραβιάσεων. Δεν έχουμε δείξει μια υπερβολική ανοχή. Θα μου πει κάποιος, και τι να πάμε να κάνουμε, να πάρουμε τα άρματα να κάνουμε πόλεμο. Όχι. Όμως πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός ίσως θα έπρεπε να βάλω την ερώτηση. Στους δύο στρατιωτικούς, τι θα έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι. Οι οποίοι απελευθερώθηκαν δύο στρατιωτικοί, γύρισαν πίσω. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από πριν. Ακριβώς. Βάσει τον δικό σας. Και θα φτάσω πολύ γρήγορα εκεί. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από πριν. Όπως φάνηκε, υπήρξε μια μυστική διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού μας με την περίπτωση των εντός εισαγωγικών, μένει να το αποδείξει η δικαιοσύνη, πραξικοπηματιών των στρατιωτικών που πέρασαν τα σύνορά μας. Είπε ο Τούρκος Πρόεδρος ότι σε κάποια στιγμή του είχε τάξει κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν το διμερές, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε διαρκώς με τον Ταγί Περντογάν και διαρκώς ο εταίρος, ο συνεταίρος, ο συνομιλητής του μάλλον για να είμαι πιο σωστός, προκαλούσε, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να οδηγήσει σε ταχύτερη διεθνοποίηση και ενδεχομένως σε σκέψεις κάπου αυτή η στρατηγική να δείχνουμε ότι πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία, να ξαναμιλάμε με την Τουρκία. Ναι. Ίσως να έδειχνε και μια ητοπάθεια, κύριε Μαντά. Δείχνει μια ητοπάθεια από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Για τους δύο στρατιωτικούς θα έπρεπε να κάνει. Θεωρώ ότι με τον τρόπο. Δεν μου πείτε τον δεν οποίο... να φτάσουμε εκεί. Με άλλα πράγματα που δεν έγινε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Όμως παρά το αυτό, γιατί δεν θα το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί γύρισαν πίσω στην πατρίδα μας ήταν πολύ παραγωγικό. Δεν ξέρω αν ήταν μια ελληνική επιτυχία ή αν ήταν μια συγκυρία λόγω των σχέσεων της Τουρκίας με άλλες δυνάμεις. Θα πω όμως, επειδή για να φτάσω στις άλλες δυνάμεις, έχουμε ποντάρει πολύ τα χαρτιά μας στον αμερικανικό παράγοντα, πάρα πολύ, σε μια περίοδο που παρακολουθούμε ότι και οι Αμερικάνοι δείχνουν μια αδυναμία κατανόησης των δεδομένων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επειδή είπαμε για την Αίγυπτο πριν, η αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν είχε προβλέψει το μέγεθος της ταράχης που θα φέρει η Αραβική Άνοιξη. Όπως βλέπω τώρα ότι η Τουρκία εξελίσσεται σε μια απρόβλεπτη υπερδύναμη, την οποία ακόμα και η Αμερική δεν μπορεί να κουλαντρήσει, για να το πω έτσι και λίγο. Θεωρείτε δηλαδή ότι έχουμε ποντάρει πάρα πολλά χαρτιά σε ένα νούμερο και θα χάσουμε? Ίσως θα έπρεπε να είχαμε μια πιο πολυεπίπεδη και πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση στα πράγματα. Τώρα γίνεται η στροφή. Να δούμε, μήπως είναι αργά, θα το δούμε. Εντάξτε, αν εγώ θα ήθελα πραγματικά κάποιος να καθίσει να τσεκάρει όλα αυτά τα χρόνια πόσοι και ποιοι ηγέτες περάσανε από τη χώρα, πόσες και ποιες πρωτοβουλίες πάρθηκανε, και θυμίζω πέρα από την πρωτοβουλία για τη Σύνοδο του Νότου, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες μηδενός εξαιρουμένου στην παγκόσμια σφαίρα έχουν περάσει από τη χώρα. Και όχι έχουν περάσει απλώς, έχουν γίνει προσπάθειες για συγκεκριμένες σχέσεις. Νομίζω μεγαλύτερη απόδειξη μιας πολυεπίπεδης πολιτικής από αυτήν, αν θέλουμε, γιατί εδώ δεν κάνουμε, ας πούμε, προσπαθώ να κάνω μια πολιτική προσέγγιση. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να πει κανένας. Αλλά εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, ας συγκρίνουμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες που πήρε αυτή η κυβέρνηση αυτή την τετραετία με οποιαδήποτε άλλη περίοδο, ακόμη και με την περίοδο, θα έλεγα, μεγάλων ηγετών που έχουν περάσει στη χώρα, ενώ του Κωνσταντινού Καραμαλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, που είχαν σε άλλες εποχές πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι κάναμε σε αυτή την περίοδο αυτό που μπορούσαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και με επιτυχίες. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως όλα κρίνονται. Εγώ δεν είμαι της άποψης, με αφορμή ένα γεγονός, να γενικεύουμε τα πράγματα. Ας δούμε το συγκεκριμένο γεγονός πώς θα εξελιχθεί. Είναι κρίσιμο για τη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή, χωρίς αμφιβολία. Αν υπάρξει μία κίνηση που μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μία ανεξέλεγκτη τροχιά, τότε νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι
οι διεθνείς μας συμμαχίες και ο διεθνής παράγοντας. Τώρα, και... κατά τη χάρη, θα σας δώσω από ένα λεπτό και στους δύο να μου απαντήσετε για αυτό το θέμα που έχει μονοπολίσει την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Για τις επιθέσεις που δέχονται άνθρωποι που κάνουν ελέγχους σε εταιρείες. Ένας μάλιστα έχει κατηγορηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ όταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει και απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη. Σε ελέγχους εννοείται τους ΣΕΠΕ. Τους ΣΕΠΕ. Κοιτάξτε να δείτε. Στοιχείο έγινε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση. Το κράτος οφείλει να είναι κράτος. Να κάνει ελέγχους εκεί που πρέπει και να πραγματοποιεί το έργο του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οποιοδήποτε είδους επιθέσεις είναι λάθος. Το κράτος έχει συνέχεια και πρέπει. Mm-hmm. Και να θυμίσω βέβαια ότι τέτοιου είδους πρακτικές πολιτικά είχαν πρημοδοτηθεί. Τώρα, μην πάμε σε μια ευρεία πολιτική συζήτηση. Από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Το κράτος είναι κράτος. Πρέπει να κάνει ελέγχους. Και όπως επίσης, θα πάμε και σε σεβασμό ακόμα και στον Έλληνα αστυνομικό, στον Έλληνα εργαζόμενο για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σε όλες. Το κράτος είναι κράτος. Να το σεβαστούμε. Υπάρχουν θεσμοί. Κάποιοι άλλοι δεν τους σεβάστηκαν τους θεσμούς στο παρελθόν. Καταρχήν χαίρομαι που ο συνομιλητής μου παίρνει αυτή την θέση. Είναι αυτονόητη κατά τη γνώμη μου για όλους μας από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και νομίζω ότι το κρίσιμο πράγμα εδώ είναι ότι αποκαλύπτεται κατά τη γνώμη μου μία μεροληπτική, θα έλεγα με τον υπιότερο χαρακτηρισμό, στάση υπέρ της, ας πούμε, να κλείσουμε το μάτι σε μία αυθαιρεσία η οποία γίνεται από κακούς επιχειρηματίες. Από επιχειρηματίες που δεν έχουν σχέση με την υγιή επιχειρηματικότητα. Διότι η γνώμη μου είναι ότι η υγιής επιχειρηματικότητα και τήρηση των κανόνων και των θεσμών της πολιτείας είναι δύο πράγματα που πάνε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καλά. Ο κύριος Χρήστος Μαντάς, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα Ιωάννινα και ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και εμείς.